Γιατί τρέχουμε. Συνήθως είναι επειδή δεν ξέρουμε την αξία που έχει το περπάτημα. Για να τρέξεις, θέλει να πει ότι πρέπει να προφτάσεις κάτι. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση από υπολογιστή και δεν λέει ο υπολογιστής γιατί τρέχουμε, εφόσον είναι λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Αυτός που τρέχει είναι αυτός που δεν προβλέπει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ αργοί και λες πώς προφταίνει. Προβλέπει. Φτάνει στο σωστό timing και αυτός που τρέχει, και μπορείτε να το δείτε πάνω κάτω και με την ιστορία του ανθρώπου, θα δείτε ότι τα πολύ μικρά παιδιά τρέχουν συνεχώς. Όταν τους ρωτάτε προς τα πού, δεν έχουν ιδέα και μοιάζει περισσότερο με την κίνηση Brown. Σιγά σιγά, ευτυχώς που είμαστε τεμπέληδες, αρχίζουμε να τρέχουμε λιγότερο για να σκεφτόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτοί που σας λένε ότι την ώρα που τρέχουν σκέφτονται, το επίπεδο σκέψης που έχετε την ώρα που τρέχετε, καλύτερα να μην το μετρήσετε, γιατί αποκλείεται να πιάσετε τρία ψηφία. Άρα, υπενθυμίζω απλώς ότι κάποιος που είναι σωστός στον χρόνο του, δηλαδή λειτουργεί με τον χρόνο, και το χρόνος είναι μαζί μας, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε μαζί του. Αυτοί που δεν είναι του χρόνου, μάλιστα συνήθως είναι αυτοί που κοιτάζουν τη μετεωρολογία. Κάποιος λοιπόν που είναι με το χρόνο του, δεν έχει ανάγκη να πάει πιο γρήγορα. Λειτουργεί με την ταχύτητα του χρόνου και αυτό είναι απλώς αυτό που βλέπουμε και στην περιπατητική σχολή. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε και τέτοια σχολή και δεν έχουμε σχολή τρέξιμου. Γιατί όταν είναι περιπατητική μπορούμε να έχουμε φιλοσοφία, όταν είναι τρέξιμο είναι απλώς αδυνάτισμα. Δεν λέω για αυτούς που τρέχουν επειδή θέλουν να δυνατήσουν, ενώ θα μπορούσαν να είναι σχεδόν ακίνητοι και να δυνατήσουν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν.